Όλοι καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα των στιγμών και η κρισιμότητα των στιγμών μπορεί να δημιουργεί και τάσεις. Η κρισιμότητα των στιγμών σχετίζεται καταρχήν με το γεγονός ότι μπροστά μας έχουμε τεράστιες μάχες. Γιατί ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει σημαίνει ότι κάθε δύο μήνες θα έχουμε νέα μέτρα, νέα προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ήδη αυτά τα οποία θα κληθούν να εφαρμοστούν με αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί, από πληστηριασμούς μέχρι υπερφορολόγηση, μέχρι την ιδιωτικοποίησης και βέβαια όλα αυτά τα καινούργια τα οποία θα απαιτήσει η Τρόικα για να δώσει έστω και ένα ευρώ, είτε με τη συμφωνία, είτε με συμφωνία γέφυρα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Οι μάχες λοιπόν είναι μπροστά και σαφέστατα τις μάχες αυτές πρέπει να τις δώσει το κίνημα και σαφέστατα πρέπει να συμβάλλουμε στο να οργανωθεί αυτό το κίνημα. Γιατί όποιος περιμένει μέσα από αυτή τη λέλαβα των μνημονίων που ήδη εφαρμόζουν και αλλάζουν την κοινωνική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, να βγουν από μόνοι τους οι εργαζόμενοι στον δρόμο, είναι πολύ γελασμένος. Και αποτελέσματα αυτά τα είδαμε στο χειρότερο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε τα τελευταία χρόνια, αυτά τις 17 και 22 Ιουλίου, η παρουσία των μαζών στον δρόμο ήταν τραγική. Χρειάζεται λοιπόν όντως όλοι μαζί να συνεισφέρουμε και μέσα από αυτές τις επιτροπές, τις λαϊκές επιτροπές του ΟΚΙ, να οργανωθούν αυτές οι μάχες από κοινού και ενιαία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από την παρούσα κατάσταση. Το γεγονός ότι ναι, το τεράστιο μήνυμα του ΟΚΙ έβαλε πολύ ψηλά το πήχη. Καταλαβαίνει όλη η εθνική κοινωνία και όχι μόνο η εθνική κοινωνία ότι πρώτον δεν υπάρχει κανένας δρόμος φιλολαϊκός, κανένας δρόμος που μπορεί να κατακτήσει καλύτερες θέσεις για τους εργαζόμενους και το λαό μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και μέσα στις συνθήκες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μέσα στα πλαίσια αυτά αυτό το οποίο γίνεται είναι επί της ουσίας μια βάρβαρη, ένας βάρβαρος εξευτελισμός της δημοκρατίας. Μπροστά σε αυτό το ψηλό πύχη της ταξικής συνειδητότητας, εάν δεν απαντήσεις με ένα πολιτικό μέτωπο το οποίο θα κρατήσει ψηλά τη σημαία της αριστεράς και δεν θα την εξεφτελίσει στο βούρκο των μνημονίων όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, τότε έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, πιστεύω ότι και από αυτό το βήμα και από κάθε βήμα λαϊκών επιτροπών πρέπει να διατρανώσουμε την αναγκαιότητα και να πούμε ότι ο χρόνος τελείωσε. Ο χρόνος για τη συγκρότηση αυτού του πολιτικού μετόπου, του αριστερού ριζοσπαστικού μετόπου,